Το προηγούμενο μήνα υπήρχε το δικαστήριο με τις απαλωτριώσεις. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα λυθεί μέσα στο καλοκαίρι το θέμα των απαλωτριώσεων και από Σεπτέμβριο θα μπορεί ο εργολάβος να εγκατασταθεί και στον πέμπτο σταθμό της Αρέτσος. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, δικαιούται ένα τέτοιο μεγάλο έργο και νομίζω ότι θα εσκύψει αυτό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και θα δοθεί η οικονομική πορεία της χώρας. Η οποιαδήποτε πολιτική απόφαση που είναι αναγκαία για τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή του, όπως καταλαβαίνετε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση αυτής της σκληρής διαπραγμάτευσης που κάνει η κυβέρνηση με τους δανειστές της χώρας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα μετά από αυτό που έχουμε παραλάβει, γιατί ήταν μια ιστορία που κάποιοι θέλουν να βγάζουν λεφτά, δεν αισθάνονται την υποχρέωση προς την κοινωνία, δεν κοιτάζουν μόνο την τσέπη τους. Και πρέπει αυτή τη στιγμή, σε μια τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση, να λύσουμε εμείς αυτό το ζήτημα. Ελπίζω να υπάρξει λύση, προσπαθούμε προς αυτό, γιατί μακράν από εμάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, οι απολύσεις και να δημιουργούνται εκ νέου άνεργοι.